Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα και κούκλικα στα κρο-κρο-κρο-κρο-κρο-κρονία. Τι μου κάνετε, Ζακ Ναφέ είναι εδώ, συνήθως. Πάντα στο WoW, δεν αλλάζουν αυτά, προς το παρόν τουλάχιστον. Λοιπόν, ήρθα πάλι με ένα potpourri νέων από το WoW. Επίσης, και θα στο τέλος του βίντεο θα ανακοινώσω τους νικητές του giveaway του MacPixel. Είναι λίγο νωρίτερα η κλήρωση, απλά επειδή είχαμε μια μέρα να δούμε κάποια εξτρά συμμετοχή, είπαμε και με τα παιδιά να κάνουμε την κλήρωση σήμερα, ώστε αν το βίντεο ανεβεί προς το βράδυ, μπορεί Δευτέρα, να είναι μια μέρα νωρίτερα οι νικητές. Έχουμε τους νικητές εδώ, οπότε θα σας τους ανακοινώσουμε στο τέλος του βίντεο. Λοιπόν, τι ήρθα να σας δείξω τώρα. Ήρθα να σας δείξω ένα σύστημα καινούργιο στο Reputation που υπάρχει. Δηλαδή μέχρι στιγμής ξέραμε ότι πρέπει να πάμε Exalted με κάθε Reputation. Τώρα έχουμε και Friendship, όπως βλέπετε. Τώρα πια χρειάζονται συγκεκριμένα quest ή dailies ή να βρούμε κάποια αντικείμενα ώστε να εμφανίζονται. Μάλιστα, ναι, γαμάτο. Άφησα το Skype ανοιχτό. Φύγε από εδώ. Συγγνώμη παιδιά γι' αυτό. Δεν πέταγοντα άσχετα ονόματα κατά δεξιά. Ελπίζω να μην κάνει κανείς κλείσει την ώρα του βίντεο. Λοιπόν, τι σας έλεγα. Τώρα όπως βλέπετε, μπορούμε να βρίσκουμε αντικείμενα σε κάποια μέρη του χάρτη. Κυρίως εδώ, διότι αυτό αφορά το Farmville που υπάρχει στο WoW. Εδώ υπάρχουν τα αντικείμενα. Τα βρίσκεται σε Dark Soil. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά βέβαια. Δεν τίθεται θέμα. Ούτως ή άλλως κάνουμε και μια βολτίτσα, θα παρατείνουμε την αγωνία σας για τους νικητές του MacPixel. Λοιπόν, βρίσκοντας λοιπόν αυτά τα αντικείμενα, τα δίνουμε σε κάποιον από αυτούς τους NPC ανάλογα με το τι αντικείμενο χρειάζεται και το ανταλλάζουν με reputation συγκεκριμένη NPC. Όσο λοιπόν πιο good friend γίνεσαι, best friend είναι το ανώτερο, το Exalted εδώ, παίρνεις διάφορα αντικείμενα για τη φάρμα σου. Pet, γάτες, πρόβατα, γρίλους. Θα σας το δείξω τώρα, θα δείτε τι όμορφο που είναι. Εδώ βλέπουμε κόσμο να πετάει, προσπαθούν να φάνε το Sha of Anger. Ναι, αμφιβάλλω αν θα τον βρουν, διότι έχει κάνει κάποιες αλλαγές η Blizzard. Αλλά ναι, okay, συνεχίσουμε εδώ. Πετάμε εμείς, κάνουμε τη δουλειά μας, δεν έχουμε κανέναν. Εδώ θα μπούμε στο Vial of the Eternal Blossom. Όπως σας έχω πει, εδώ ξεκινάνε τα Chain των Dailies. Για μόλις πάμε level 90, στην Παντάρια πετάμε μόνο σε level 90. Επίσης, όποιος χρειάζεται Scroll of Resurrection για να ξαναεπιστρέψει στο παιχνίδι που παίρνει δωρεάν τα με συγκεκριμένα expansion, μπορεί να μου το πει. Επίσης, τι άλλο, ναι, και recruit a friend όσοι θέλετε να κάνετε, μπορώ να σας κάνω εγώ. Βέβαια, ως συνήθως, εσείς θα αγοράσετε τα expansion, το παιχνίδι και τις game card, αλλά θα παίρνετε τριπλάσιο XP και όλα τα σχετικά. Εδώ ρωτάει κάποιος για τον Quartermaster του Black Prince. Δεν υπάρχει ακόμα, δεν πειράζει. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ. Αν είμαστε λίγο τυχεροί να βρούμε Dark Soil, θα σας δείξω τι ακριβώς είναι αυτό που πρέπει να βρείτε. Λοιπόν, Dark Soil, μάλιστα. Πλάκα να δω το βίντεο εγώ μετά και πάνω στη βιασύνη μου ότι δεν βρήκα κάποιο. Συνεχίζουμε να ψάχνουμε στις φάρμες εδώ πέρα για μαύρο χώμα, σκοτεινό χώμα για την ακρίβεια. Ο Batman και έτσι. Παγώσαμε, Ζακ Ναφέ. Εδώ βλέπουμε ένα Frost Mage να κάνει το quest. Δεν το επιτυχόμαστε. Παρά την PvP server, εγώ είμαι καλό elf. Δεν μου αρέσει να πειράζω τους μικρολεβίτες. Αν κάνω μεγάλο λεβίτη, θα παίξουμε και φάπες. Λοιπόν, συνεχίζουμε να ψάχνουμε να βρούμε Dark Soil. Σιγά με βρούμε. Ειδικά τώρα που κάνουμε και βίντεο, σιγά μας κάνει χάρη το παιχνίδι. Μπορούμε μια φορά να κάνουμε κάτι χωρίς να έχουμε πρόβλημα. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε τι ακριβώς γίνεται εδώ ή δεν μπορούμε να βρούμε ένα αντικείμενο, κατάλαβες. Αμάν ρε Blizzard, αμάν. Όπως βλέπετε δεν έχει μουσική, επειδή όμως μου το ζητάτε στα comments. Ορίστε, θα βάλουμε και λίγο πάντα μουσική.
ξέρεις, λέω. Ωραία κινέζικη μουσική. Λοιπόν, για να τσεκάρουμε και εδώ, για να δεν βρούμε κάτι και εδώ, θα πάω να σας δείξω τον λόγο για τον οποίο ψάχνω τα Dark Soil. Μάλιστα. Πού να πάρει, πρέπει να χάσει το τσέπι. Και αυτός εδώ κάτι άλλο ψάχνει, το ίδιο με εμάς ψάχνει. Μπα. Για να ρίξω μια ματιά μήπως εδώ με τα πεπόνια. Αχλάδο πέπονα είναι αυτά, δεν είναι πεπόνια. Λοιπόν, τσεκάρουμε και εδώ. Ξέρω βαριέστε τώρα γιατί ο Ζεγναφέι δεν μας λέει ποιος κέρδισε τα Mac Pixel. Θα σας πω ρε παιδιά, ηρεμήστε. Λοιπόν, δεν βρίσκω κάτι. Οπ, να το. Αυτό είναι. Ναι, είστε τυχεροί. Ορίστε, Dark Soil, Blue Feather. Λοιπόν, μας λέει να το δώσουμε ή στον Old Hillpaw ή, ή στο Τσίτσι. Το Τσίτσι είναι μια μαϊμού. Λοιπόν, Old Hillpaw. Old Hillpaw είναι κάπου εδώ. Old My Hillpaw, Had a Farm. Ιαϊαϊο. Ναι, συγγνώμη για το κακό μου τραγούδι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα τον βρω. Αυτός έχει μια φάρμα με κότες. Εδώ. Αν δεν κάνω λάθος, εδώ είναι. Εδώ είναι. Να, α, εδώ είναι ο Τσίτσι. Οκ. Okay. Λοιπόν, στο Hillpaw ή στο Τσίτσι. Για μου. Λοιπόν, με τον Hillpaw δεν θα ανέβει το reputation τόσο πολύ. Με τον Τσίτσι είναι και λίγο σχετικά χαμηλά. Ορίστε. Το δίνουμε εδώ. Έχω ένα μπλεύτερο για σένα. Όπως βλέπετε, 1000 reputation. Boss, this is really nice. Μόλις γίνεται exalted με αυτόν εδώ, η φάρμα σας θα έχει πρόβατα. Και τι ακριβώς θέλω να σας δείξω. Πάμε. Λοιπόν, φτιάχνοντας λοιπόν αυτή τη φάρμα, μπορείτε να μαζεύετε χόρτα και λαχανικά για να ανεβάζετε το cooking σας. Πως βλέπετε, έχω μπόλικα εδώ πέρα. Pumpkins, ψάρια, χελονοκρέας. Λοιπόν, πάμε στη φάρμα μας, παιδιά. Εδώ είναι η φάρμα του θείου Ζεκνά. Πώς σας φαίνεται? Έχουμε στιάχτρα, έχουμε βαγόνια. Εδώ μπορούμε να πετάξουμε και νερό άμα χρειαστεί. Ουί! Έτσι. Εδώ είναι η γάτα επειδή γίναμε exalted με την Έλα. Παίρνουμε τις γάτες. Αυτή έχει crazy cat lady, να πούμε καμιά 200 γάτες. Και εδώ, να σας δείξω αυτό που ήθελα. Όχι, τώρα αυτό που ήθελα σας το έδειξα, να σας δείξω κάτι παραπάνω. Εδώ είναι λοιπόν που βρίσκεται η Pandaren Cooks. Ερχόμαστε εδώ πέρα. Μιλάμε σε αυτούς. Όπως βλέπετε γίνεται ένας ψηλό χάμος από κόσμο εδώ πέρα. Μιλάμε στον Panda Sensei εδώ πέρα. Του λέμε να δω. Διδάξε με. Way of the Pot. Μάλιστα, αυτά εδώ. Υπάρχουν διαφορετικά ways που ανεβαίνουν διαφορετικά το cooking του καθενός και αυτό είναι αρκετά περίπλοκο. Οπ, μπανκέτο the oven. Μάλιστα, why not. Oven, για να σας τα δείξω εδώ. Λοιπόν, μπανκέτο the grill. Θες εδώ τώρα, red belly mandarin, white turnip, 100 year soy sauce. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Α, περιστέρτλ, καρότα θέλω. Θα βρούμε τα. Α, bucket of the steamer. Φέρνουμε 10 εδώ, 50 εδώ, μπόλικο πράγμα. Μπολικότατο πράγμα. Τέλος πάντων. Αυτά περί cooking και Farmville στο WoW. Νομίζω ήταν ενδιαφέρον, σας άρεσε, έχετε ξεκινήσει τη δικιά σας φάρμα όσοι παίζετε. Θέλετε κάποιο άλλο tip? Σας το δείχνω για μία ακόμη φορά το Battletag εδώ, Ζεγναφέιν DS2406. Όσοι θέλετε μπορείτε να μου κάνετε add, να με ρωτήσετε, να σας βοηθήσω και όλα τα σχετικά. Και τώρα έφτασε και η μεγάλη ώρα, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Η ώρα που κερδίζετε τα Mac Pixel. Λοιπόν, η κλήρωση έγινε στο random.org, για όσους ενδιαφέρονται.
Πήραμε τα ονόματα ένα-ένα, τα βαθμολογεί, τσεκάραμε βέβαια πόσοι από αυτούς είχαν κάνει subscribe, είχαν κάνει like, καλά το like εντάξει. Το τσεκάραμε, ήταν λίγο κουραστική δουλειά, διότι έπρεπε να μπαίνω σε κάθε ένα από τα accounts σας για να τσεκάρω αν έχετε κάνει like αντιμούτσικα. Ξεκαθαρίσαμε όλες τις συμμετοχές οι οποίες είχαν like και δεν είχαν comment, είχαν comment και δεν είχαν like. Φυσικά το πιο απλό πράγμα που έπρεπε να γίνει ήταν στο Facebook, το οποίο και έγινε. Και οι νικητές είναι. Λοιπόν, όπως σας είπα, το δικό μου το show έχει κομμένο budget, δεν σαν του κούμπι που δίνονται δισεκατομμύρια εκεί πέρα για να βάζουν αυτά τα ηχητικά εφέ. Οπότε έχουμε νικητής μέσω του Facebook, ο Ηλίας Σέιπλες. Συγχαρητήρια Ηλία. Τώρα, Σέιπλες, από πού είσαι ρε παιδί μου, από κανένα νησί, από κανένα χωριό, ας κάνω τα μοτόρια. Σέιπλες. Εντάξει ρε παιδιά, βάλτε ένα ονοματεπώνυμο κανονικό, Facebook είναι. Λοιπόν, επίσης, νικητές τώρα του YouTube. Ο Θάνος Σούπερμαν 91. Όπως καταλαβαίνετε, αυτός νίκησε για τον Σούπερμαν. Αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να κερδίζει αλλιώς. Είναι ο Σούπερμαν, παιδιά. Πρέπει να πάρει ο Σούπερμαν ένα MacPixel. Και τέλος, ο Γιώργος Παπουτσάκης, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό στο YouTube ήταν, παιδιά, παραδόξως, ναι, άμα το δείτε υπάρχει το comment από κάτω. Sorry αν είπα κάποιο επώνυμο λάθος ή οτιδήποτε, συγχαρητήρια σε όλους σας. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Ελπίζουμε να έχουμε σύντομα κι άλλα giveaway με μεγαλύτερης αξίας παιχνίδια για εσάς. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη, τη λατρεία, τα 1000 subs. Που ξέρουμε ότι ένας λόγος που τα subs ανέβηκαν και τόσο γρήγορα ήταν για το giveaway. I would like to thank MacPixels Creator for giving us these games. Το είπα και στα αγγλικά. Αν δει το βίντεο θα το στείλω. Λογικά το δει, ελπίζω να το καταλάβει αυτό, αν δεν καταλάβει τίποτα άλλο. Σας ευχαριστούμε και πάλι για όλα. Υπόσχομαι εγώ προσωπικά να κάνω πολύ γερό giveaway. Περιμένω κάτι κόπιες από μια πολύ πολύ παιχνιδάρα. Δεν θα σας πω όμως το όνομα, πρέπει να το πάρω πρώτα στα χέρια μου και μετά θα το δείτε και θα σας αρέσει. Αλλά μέχρι να τα πάρω στα χέρια μου, το μόνο που μπορώ να σας πω ότι είναι εξαιρετικό παιχνίδι. Τι άλλο, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα και κούκλικα στα Κρόνια, διότι δεν έχω κάτι άλλο να πω. Όπως βλέπετε εδώ, σιγά σιγά revert χτυπάμε, πάμε στα Exalted να ξεφορτωνόμαστε reputation για να έρχονται τα καινούργια. Καλή ώρα σαν το Pan και August Celestial. Χάρηκα πάρα πολύ που σας ξαναείδα και θα σας χαιρετήσω. Πώς να σας χαιρετήσω? Θα σας χαιρετήσω σαν Chef Zagnafane που μαγείρεψε ένα υπέροχο giveaway και ένα υπέροχο βίντεο. Θα αλλάξουμε τον τίτλο βεβαίως. Ποδός, ποδός, ποδός. Εδώ είμαστε. Από εμένα και τον Chef Zagnafane και τον Farmer John που χαιρετάει από πίσω. Γεια σας!